Σήμερα μία κρουαζιέρα η οποία κάνει στάση στη Χίο. Είναι ένα μικρό γκρουπ, 30 ατόμων περίπου, στο σύνολό τους ακαδημαϊκοί, διακεκριμένοι περισσότεροι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι με επικεφαλής της ομάδας έναν εξαιρετικό καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Τζέφερσον, επισκέπτονται την βιβλιοθήκη του Κοραή σήμερα προκειμένου να δουν τα χειρόγραφα, τις χειρόγραφες επιστολές που φυλάσσονται εδώ του Κοραή, μέρος από την αλληλογραφία που είχε ο Αδαμάντιος Κοραής με τον Τζέφερσον. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε σε συνεργασία με ένα εξαιρετικό γραφείο των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει στηθεί από Έλληνες ομογενείς, να μπορέσουμε να φέρουμε έτσι θεματική κρουαζιέρα στο νησί. Είναι μια προσπάθεια, πρέπει να πω, μια σχέση η οποία αναπτύχθηκε αρχικά από την περιφέρεια, από τον κύριο Νύχτα και την Αγγελική την Τόπακα, και συνεχίζουμε εμείς στο Δήμο τη συνεργασία με το συγκεκριμένο γραφείο, με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θα ακολουθήσουν άλλες τέσσερις κρουαζιέρες μέσα στο επόμενο διάστημα και ελπίζουμε και στο μέλλον να συνεργαστούμε και σε άλλα κομμάτια, άλλα αντικείμενα, πάντα έτσι θεματικά. Αυτή τη στιγμή μέσα στην αίθουσα δίδεται διάλεξη από τον καθηγητή, τον Αμερικανό, για την ιστορία της περιοχής, για την ελληνική ιστορία, για την ιστορία της μοντέρνας Ελλάδας και φυσικά για τη σχέση του Κοραή με τον Τζέφερσον και πώς αυτή η σχέση επηρέασε τόσο την ανεξαρτησία της Ελλάδας όσο και την πολιτική και τη δημοκρατία στην Αμερική. Καλωσορίσαμε την αποστολή από το Ίδρυμα Τζέφερσον σε μια κρουαζιέρα η οποία έχει θεματικό χαρακτήρα και σίγουρα ανήκει σε αυτές που ανεβάζουν το επίπεδο του πολιτισμού. Πρέπει να πω ότι από το χειμώνα είχαμε κάνει μια διεργασία και μια επικοινωνία ώστε να μπορέσουμε να γίνει αυτή η κρουαζιέρα. Είχαν έρθει η κυρία Μπακλαβά εδώ, μια κυρία η οποία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Βοηθήσαμε λοιπόν να δει τον τόπο μας, τη στείλαμε και στα άλλα νησιά και έτσι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Όπως ξέρετε, έχω πει πάντα, ποτέ κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του. Δηλαδή, ένας κούκος έφερε την άνοιξη. Με αυτό θέλω να πω ότι είχαμε συνεργασία με το Δήμο Χίου και με τον συνάδελφό μου τον κύριο Βεργίνα, ο οποίος πάντοτε βοηθάει όποτε του ζητηθεί και αυτή τη στιγμή τη συνέχεια δηλαδή αυτής της δράσης την έχει και ο Δήμος Χίου και φυσικά επαναλαμβάνω στα πλαίσια πάντα μια συνεργασίας η οποία έχει ένα κοινό στόχο που είναι η ανάδειξη της Χίου μας, του τουρισμού μας και του πολιτισμού μας. Και το λέω αυτό γιατί για μένα αυτό που έγινε σήμερα είναι κάτι περισσότερο από τουρισμός, κάτι περισσότερο από προβολή της Χίου, είναι πολιτισμός, είναι ανάδειξη του νησιού μας, της ιστορίας μας, είναι ανάδειξη και γνωστοποίηση στους πάντες ποια ήταν η Χίος, τι ήταν ακριβώς η Χίος και ποιους ανθρώπους έβγαλε και βοήθησαν την ανθρωπότητα. Όχι μόνο τη Χίο, επαναλαμβάνω, ή την Ελλάδα, αλλά και την ανθρωπότητα. Ο Κοραής ήταν ο εκφραστής του πνεύματος της αναγέννησης για την Ελλάδα. Ο Τζέφερσον ήταν αυτός, όπως ξέρετε, που έγραψε την ιδρυτική πράξη της Αμερικανικής Επαναστάσεως και πιστεύω ότι αυτοί οι μεγάλοι άντρες άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία με επιστολές, τις οποίες το Ίδρυμα Τζέφερσον νομίζω ότι αγνοούσε, ότι υπήρχαν δηλαδή στο πρωτότυπο και έκανε όλη αυτή τη διαδικασία ώστε να τις δει. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθαν, είναι χαρούμενοι, χαίρομαι πως είδα ότι ευχαριστήθηκαν από τον τόπο μας. Πιστεύω ότι θα γίνουν πρεσβευτές και τέτοιες δράσεις θα συνεχιστούν, όπως μου είπε και η κυρία Μπακλαβά. Θα έχουμε και άλλη δράση που αφορά τον Όμηρο και συνεχίζει. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να αυτό που έχουμε υποσχεθεί από την αρχή να επενδύσουμε στο θεματικό τουρισμό, ο οποίος φέρνει και τον πολιτισμό και αναδεικνύει τη χώρα μας, του Βόρειο Αιγαίο και το νησί μας.